έχει ο κύριος Πρωθυπουργός. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, χαίρομαι και εγώ που επανέρχομαι στην ώρα του Πρωθυπουργού, που δυστυχώς εξαιτίας της παρατεταμένης διαπραγμάτευσης αλλά και της απουσίας ερωτήσεων που έχουν άλλο θέμα από τη διαπραγμάτευση, διότι ήταν σε ισχύ και όπως καταλαβαίνετε δεν ήταν σκόπιμο, ενώ είναι σε ισχύ, να απαντώ σε ερωτήσεις, αλλά υπήρχε και απουσία άλλων ερωτήσεων. Μετά από πολύ καιρό επανέρχομαι σε μια διαδικασία που θεωρώ πάρα πολύ ουσιαστική διαδικασία για την κοινοβουλευτική δημοκρατία και το διάλογο μέσα στο Κοινοβούλιο. Και θέλω να επαναλάβω ότι σε ό,τι με αφορά θα προσπαθώ πάντοτε στο πλαίσιο του δυνατού να τα αποκρίνομαι. Κυρία Γεννηματά, άκουσα την ερώτησή σας. Θελήσατε να προκαταλάβετε και την απάντησή μου. Επιτρέψτε μου να απαντήσω όπως ξέρω εγώ και να πω τις αλήθειες μου, όπως πάντοτε κάνω όλο αυτό το διάστημα. Παρακολουθώ βεβαίως και εγώ, δεν σιωπώ, γι' αυτό είμαι σήμερα εδώ, για να απαντήσω ευθέως, ευθαρσώς. Παρακολουθώ μια προσπάθεια περίεργη και πρωτοφανή, θα έλεγα, να στοχοποιηθεί η διαπραγματευτική διαδικασία, η προσπάθεια της κυβέρνησης επί 5 μήνες να φέρει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Και βεβαίως είναι κατανοητό κάποιοι να προσπαθούν να στοχοποιήσουν αυτή την προσπάθεια, ακριβώς επειδή αισθάνονται ότι στα δικά τους τα χρόνια όχι μόνο δεν διαπραγματεύτηκαν, όχι μόνο δεν προσπάθησαν, όχι μόνο δεν φτάσανε πράγματι στα όρια προκειμένου να περισσώσουν ό,τι δυνατό να περισσωθεί σε μια ετεροβαρή διαπραγματευτική διαδικασία και σχέση, αλλά έπαιρναν χωρίς να φέρουν καμία αντίρρηση όλα όσα τους έφερναν οι εταίροι και οι δανειστές. Αφορμή για αυτή την προσπάθεια βέβαια της στοχοποίησης έδωσαν οι δηλώσεις του πρώην Υπουργού Οικονομικών, του Γιάννη του Βαρουφάκη, ότι με δική μου εντολή συγκρότησε ομάδα επεξεργασίας σχεδίου έκτακτης ανάγκης, contingency plan όπως ορίζεται, για την περίπτωση που οι διαπραγματεύσεις με τους εταίρους θα οδηγούνταν σε αδιέξοδο με ευθύνη προφανώς ακραίων συντηρητικών κύκλων της Ευρώπης. Όλος αυτός ο ρημαγδός δηλώσεων, όλη αυτή η προσπάθεια συνειδητής διαστρέβλωσης πολιτικών θέσεων και πράξεων θα ήταν πράγματι διασκεδαστική αν δεν έκρυβε σαφείς πολιτικές σκοπιμότητες και δεν ήταν επικίνδυνη. Και είναι απολύτως επικίνδυνη, καθώς θέλει όχι μόνο να ποινικοποιήσει την αυτονόητη προσπάθεια της κυβέρνησης να προετοιμαστεί για πιθανό ατύχημα και να υπερασπιστεί τη χώρα και τους πολίτες σε περίπτωση που οι διαπραγματεύσεις κατέρεαν και επικρατούσαν οι ακραίες απόψεις ακραίων συντηρητικών κύκλων που ήθελαν και ακόμη θέλουν να οδηγήσουν την Ελλάδα σε άτακτη χρεοκοπία, αλλά είναι επικίνδυνες ταυτόχρονα διότι καλλιεργούν μια λογική που θέλει τη χώρα να πηγαίνει ως πρόβατο επισφαγή στη μάχη της διαπραγμάτευσης. Και είναι επικίνδυνη διότι η μάχη της διαπραγμάτευσης δεν τελείωσε. Συνεχίζεται και θα συνεχιστεί. Πρόκειται φυσικά εδώ για την πολιτική που συνειδητά και με αφοσίωση υλοποίησαν όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις, οικοδομώντας αυτό το πολιτικό και οικονομικό αδιέξοδο που κληρονόμησε η κυβέρνησή μας. Ας δούμε όμως τα πράγματα με τη σειρά. Σχέδια εξόδου της χώρας από το ευρώ, κυρία Γεννηματά, δεν είχαμε και ποτέ δεν επεξεργαστήκαμε. Σχέδιο διαχείρισης εκτάκτου ανάγκης προφανώς και είχαμε και οφείλαμε να έχουμε. Θα έπρεπε να μας εγκαλούσατε σήμερα, εάν δεν είχαμε ή αν δεν είχαμε αποπειραθεί να επεξεργαστούμε ένα τέτοιο σχέδιο. Αντί λοιπόν να ψάχνετε ευθύνες για σχέδιο Brexit στην ελληνική πλευρά, καλύτερα να απευθυνθείτε σε αυτούς που προετοιμάζανε τον Brexit και όχι σε εμάς. Ο ευρωπαϊκός και παγκόσμιος τύπος ΒΟΑ με ειδήσεις για την επεξεργασία σχεδίων Brexit από την μεριά των θεσμών που συμμετείχαν στη διαπραγμάτευση. Γιατί απευθύνεστε στην ελληνική κυβέρνηση? Έχετε ευρωβουλευτές στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, απευθυνθείτε στην Κομισιόν. Δεν έχετε ακούσει, κυρία Πρόεδρε, κυρία Γεννηματά, τίποτα για το Plan B των 1000 σελίδων της Κομισιόν
για το οποίο έχουν γράψει εφημερίδες και περιοδικά αναμφισβήτητης εγκυρότητας όπως το Spiegel ή Financial Times. Αν δεν έχετε ακούσει, αφήστε με να σας θυμίσω εγώ. Για πρώτη φορά έχει ελεγχθεί επισήμως ότι η Κομισιόν ετοιμάζει ένα τέτοιο σχέδιο, όχι τώρα, το 2012, διαστόματος του τότε Επιτρόπου κυρίου Κάρελ Ντεγκούτ. Το σχέδιο αυτό, κυρία Γεννηματά, επικυρωποιείται συνεχώς και την ύπαρξή του παραδέχτηκε ο ίδιος ο πρόεδρος της Κομισιόν, κύριος Γιούνκερ, 2 μέρες μετά το δημοψήφισμα της 7ης Ιουλίου. Σας θυμίζω ότι τότε συγκεκριμένα μεταξύ άλλων είχε δηλώσει: «Η Κομισιόν έχει επεξεργαστεί ένα λεπτομερές σχέδιο για Brexit. Ένα σχέδιο σε όλη την έκταση». Ρωτήστε αυτούς, εμάς ρωτάτε. Να σας εξηγήσουν ποιο είναι αυτό το σχέδιο των 1000 σελίδων. Τι περιλαμβάνει. Ή ρωτήστε, εν πάση περιπτώσει, τη γερμανική κυβέρνηση, το γερμανικό Υπουργείο Οικονομικών, να σας εξηγήσει ποιο είναι αυτό το σχέδιο, το οποίο η ρίση του εμπαρόδο διαρκώς λέει ότι παραμένει στο τραπέζι. Και τι ρωτάτε εμάς. Και αν δεν σας αρκούν όλα αυτά, να φρεσκάρω λίγο ακόμα τη μνήμη σας, αναφέροντας και τις δηλώσεις του Προέδρου του Eurogroup, του κ. Ντάιζεμπλουμ, μετά τη συνεδρίαση στη Ρήγα στις 25 Απριλίου, ο οποίος είχε δηλώσει ότι ορισμένοι υπουργοί εξέφρασαν την αγωνία τους για την έλλειψη προόδου στο θέμα της Ελλάδας και ζήτησαν να αρχίσουν διαβουλεύσεις για ένα σχέδιο Β. Κατά λέξη σε σχέδιο Β αναφέρθηκε μετά από εκείνο το Eurogroup ο Υπουργός Οικονομικών της Σλοβενίας. Αν λοιπόν, κυρία Γεννηματά, οι εταίροι και οι δανειστές μας προετοίμαζαν ή καλύτερα είχαν έτοιμο και το δήλωναν αυτό ένα σχέδιο Brexit και το δήλωναν ευθαρσώς, δημόσια, εμείς ως κυβέρνηση δεν έπρεπε να σχεδιάσουμε τις άμυνές μας στο ενδεχόμενο που αυτή η απειλή που κάποιοι θεωρούσαμε ότι δεν θα γίνει πράξη, το ενδεχόμενο που γινόταν πράξη. Όχι μόνο είχαμε το δικαίωμα, υποχρέωση είχαμε απέναντι στους πολίτες, στους εργαζόμενους, στη χώρα να προετοιμαστούμε έναντι ενός τέτοιου ενδεχομένου. Και ειλικρινά δεν καταλαβαίνω τι ακριβώς με έμφεστε. Μάλλον καταλαβαίνω απόλυτα την πολιτική σκοπιμότητα του αντιπερισπασμού που σήμερα επιχειρείται, αλλά αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Θα το συζητήσουμε αργότερα ίσως. Είναι, για να δώσω ένα παράδειγμα, είναι σαν να βρίσκεται μια χώρα σε απειλή πολεμική, να είναι γνωστό ότι υπάρχει μεγάλη πιθανότητα απόβασης εχθρικών δυνάμεων στα πάτρια εδάφη και εσείς να κατηγορείτε το επιτελείο της άμυνας ως φιλοπόλεμο επειδή σχεδίαζε τη διάταξη της άμυνας της χώρας σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Αυτό που κάνετε είναι πραγματικά έξω και πέρα από κάθε λογική. Με ρωτάτε λοιπόν αν εγώ είχα δώσει εντολή. Φυσικά, κυρία Γεννηματά, αυτονοήτως είχα δώσει εντολή προσωπικά στον Υπουργό των Οικονομικών να συγκροτήσει ομάδα επεξεργασίας ενός σχεδίου άμυνας σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Θα ήμουν πολιτικά αφελής και ανεύθυνος αν δεν το έκανα. Αυτό για εσάς είναι ένδειξη το ότι έδωσε εντολή επεξεργασίας ως σχεδίο έκτακτης ανάγκης για την άμυνα της χώρας, ότι επιδίωκα την έκτακτη ανάγκη? Κυρία Γεννηματά, λυπάμαι, αλλά είναι εξόφθαλμη η πολιτική σκοπιμότητα των επιχειρημάτων σας. Και είναι τουλάχιστον κωμικό να ανακαλύπτεται πολιτικό σκάνδαλο και μάλιστα μέγα πολιτικό σκάνδαλο στην αυτονόητη πράξη μιας κυβέρνησης να προετοιμαστεί για κάθε ενδεχόμενο στα πλαίσια της διεξαγωγής μιας σκληρής διαπραγμάτευσης, όταν μάλιστα ήταν σε όλους εμφανές ότι η στάση της άλλης πλευράς δεν γινόταν όλο ένα και πιο επιθετική. Είναι όμως απολύτως κατανοητό να θεωρείται πολιτικό σκάνδαλο την προετοιμασία της κυβέρνησης για οποιοδήποτε ενδεχόμενο, αφού το κόμμα σας όσο κυβερνούσε, κυρία Γεννηματά, δεν προετοιμάστηκε ποτέ και για τίποτα. Δεν διαπραγματευτήκατε ποτέ και για τίποτα και παριστάνατε τους καλούς και υπάκους μαθητές της Τρόικα με πολύ μεγάλη προθυμία, όχι μόνο να δεχθείτε την ιδιοκτησία των προγραμμάτων που σας επευλήθησαν, δεν ήταν δική σας, αλλά κάνατε στο τέλος στη διαδικασία αυτή της ολικής μεταμόρφωσης ενός σοσιαλιστικού κόμματος που έγινε σοσιαλδημοκρατικό και τώρα είναι νεοφιλελεύθερο, κάνατε τα μνημόνια ιδεολογίας σας.
Μας είπατε εσείς, θυμάμαι τότε εδώ, αντιπρόεδρος κυβέρνησης, μας είπε ότι τα μνημόνια είναι ευλογία και ότι αν δεν υπήρχανε έπρεπε να τα εφεύρουμε εμείς μόνοι μας. Ποιος αυτός να είναι ο λόγος που τώρα ζητάτε να πούμε και εμείς το ίδιο? Δεν σας την κάνουμε όμως αυτή τη χάρη. Και για να κλείσω αυτή τη σύντομη τοποθέτησή μου, θέλω να σας παρακαλέσω, κυρία Πρόεδρε του ΠΑΣΟΚ, κυρία Γεννηματά, την επόμενη φορά που θα ψάξετε για σκάνδαλα και για πιθανή τέλεση παράνομων πράξεων, να ψάξετε πρώτα στο κόμμα σας και στις κυβερνήσεις που προηγήθηκαν αυτής της κυβέρνησης. Όχι στις κυβερνήσεις, στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και τον ΑΝΕΛ. Όχι στον Βαρουφάκη για σκάνδαλα. Να ψάξετε λοιπόν, αν θέλετε, για σκάνδαλα στις υποθέσεις των υποβρυχίων, στην υπόθεση της συγκάλυψης και απόκρυψης λίστα Λαγκάρτ, στην υπόθεση της δεύτερης ανακεφαλοποίησης των τραπεζών, στην υπόθεση του PSI που στοίχησε 25 δισεκατομμύρια στα ασφαλιστικά ταμεία. Αν θέλετε να ψάξετε για σκάνδαλα, να ψάξετε στην υπόθεση των θαλασσοδανείων της Αγροτικής Τράπεζας, που κατέστρεψαν επί της ουσίας ένας από τους κύριους δημόσιους πυλώνες του τραπεζικού συστήματος και που σήμερα που ανασένει η δικαιοσύνη απασχολεί τις εισαγγελικές αρχές. Να ψάξετε στην υπόθεση των μεταβιβάσεων ακινήτων του δημοσίου από το ΤΑΙΠΕΔ, που ακόμα και με τις ασυλίες που εσείς ψηφίσατε προκειμένου να μπορούν ανενόχλητοι να κάνουν ό,τι θέλουν, σήμερα που ανασένει η δικαιοσύνη βρίσκει το δρόμο για τα δικαστήρια. Εκεί να ψάξετε για σκάνδαλα και για ποινικές ευθύνες υπουργών. Όχι στην κυβέρνηση που έδωσε μάχη διεκδίκησης για τα δίκαια του ελληνικού λαού. Και αν θέλετε, για όλα αυτά και για άλλα πολλά που δεν ανέφερα, μπορείτε να ρωτήσετε και μέλη των κυβερνήσεων στις οποίες συμμετείχατε. Κάτι παραπάνω θα ξέρουν από μένα.